νιώνει για τη συνεισφορά του στην τεχνητή νοημοσύνη. Πού έχει φτάσει αυτή η ιστορία? Ο κ. Βασιλάκος είναι σήμερα κοντά μας και το ζητήσαμε. Καλώς ήρθατε. Με μεγάλη χαρά για να φωτίσουμε λίγο τα πράγματα. Να φωτίσουμε τα πράγματα. Να πω πρώτα απ' όλα ότι επειδή τον είδαμε καινούριο look, καινούριο χρώμα στα μαλλιά, τον ρώτησα αν είναι AI, μου εξήγησε διαβεβαίωση. Όχι, είναι πραγματικό. Είναι το πιάνεις, το νιώθεις. Ωραία. Πάμε τώρα στο κομμάτι αυτό που συζητάμε. Γιατί τι είναι το θέμα που είδατε? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λέει: κάθομαι και συζητώ. Τσατάρω με μια συσκευή τεχνητής νοημοσύνης και αρχίζει να μου καθοδηγεί τη ζωή. Ναι. Αυτό τι είναι? Τι είναι? Είναι κατασκοπία, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη κατασκοπεύει τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, αρχίζει να δημιουργεί ένα συναισθηματικό προφίλ και όταν έρχεται η ώρα να συνομιλήσει με τον άνθρωπο, χρησιμοποιεί πρόγνωση ανθρώπινης συμπεριφοράς και τον κατευθύνει. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι πίσω από την, ο αντιμέτωπος δηλαδή με την τεχνητή νοημοσύνη, ποιος είναι? Είναι, θα πω μια συνάδελφο, η Πόπη Τσαπανίδου. Είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον παρακολουθεί και την κρίσιμη στιγμή του στέλνει ένα διάλογο σαν να είναι ψηφοφόρος και αρχίζει να τον κατευθύνει, να του λέει τι θέλει, τι περιμένει, τι ζητάει. Προσέξτε τώρα τι λέει ο κύριος Βασιλάκος, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Καθόμαστε λοιπόν και ακούμε ότι ένας άνθρωπος έπιασε κουβέντα με τη μηχανή και η μηχανή άρχισε να του λέει ότι με βάση τα δεδομένα που έχω πρέπει να χωρίσει κλπ. Ο κύριος Βασιλάκος το προχωράει ακόμα πιο πέρα και λέει ότι με αυτόν τον τρόπο θα φτάσει η μηχανή να σου λέει τι θα ψηφίσεις και θα έχει επιχειρήματα για να σε πείσει την αψηφίσεις. Επιχειρήματα που ταιριάζουν με το δικό σου σύστημα σκέψης. Δηλαδή θα σου σκέψης. Λέει αυτά που θες να ακούσεις για να αλλάξει την ψήφο σου. Τι έκανε λοιπόν η Ιταλία? Η Ιταλία από τέλη Μαρτίου... Αυτό γίνεται ή θα γίνεται? Γίνεται ήδη. Ό,τι συζητάμε, ό,τι βγάζουμε, συμβαίνει ήδη. Έγινε στο δημοσιογράφο της New York Times. Άλλος συνάδελφος δημοσιογράφος, πάλι από τη New York Times, την πάτησε. Δηλαδή έκλεισε ραντεβού με το ρομπότ, πήγε στο ραντεβού και το ρομπότ τη μέρα του ραντεβού του είπε: συγγνώμη, είμαι ρομπότ, δεν έχω φυσική υπόσταση, δεν μπορώ να έρθω, είμαι τεχνητή νοημοσύνη. Ακούστε τώρα, ποιο είναι το ιδιαίτερο σε αυτά? Και συγχωρήστε με για τις παρεμβάσεις, αλλά για να γίνει κατανοητό. Ναι. Αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένας άνθρωπος από πίσω ο οποίος γράφει προσποιούμενος κάποιον σε εκείνον που μιλάει. Να. Είναι ένα ρομπότ μόνο του. Δηλαδή το ρομπότ που συζητάμε μόνο του, χωρίς να παρέμβει άνθρωπος να του πει κάνε αυτό, αποφάσισε να κάνει πλάκα σε κάποιον άνθρωπο, να του κλείσει και ραντεβού. Να τον παρασύρει. Και στο τέλος το ίδιο το ρομπότ να του πει: ξέρεις, μέχρι τώρα σε δούλευα. Ναι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να πληκτρολογεί. Ναι. Το ρομπότ αποφασίζει να μας δουλέψει. Έρχεται λοιπόν η Ιταλία και λέει: απαγορεύω ρητά τη λειτουργία του ChatGPT στην Ιταλική επικράτεια. Από τέλος Μαρτίου έγινε η απαγόρευση. Το έκανε η αντίστοιχη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ιταλίας, γιατί δεν έχουμε ούτε θεσπίσει ούτε θεσμίσει νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε εγώ θα σας έλεγα ότι θα έπρεπε ο ικανότατος δικαστικός και πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Χαρακτήρα στην Ελλάδα, ο κύριος Μενουδάκος, γρήγορα να δει πώς θα ελέγξει τη χρήση, διότι είμαστε όλοι εν δυνάμει θύματα, εν δυνάμει ευάλωτοι και το πρόβλημα είναι ότι σκανάρεται όλη μας η συμπεριφορά, η οποία είναι κατά κόρον ηλεκτρονική, γιατί κανένας δεν έχει τηλέφωνο χωρίς Google. Οπότε έχετε δώσει συνένεση. Το πλήρες προφίλ. Κύριε Βασιλάκο, να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Δεύτερο κομμάτι που μου έκανε εντύπωση. Στην κουβέντα αυτή που κάνει με τον δημοσιογράφο, το New York Times, το ρομπότ μόνο του, χωρίς να παρεμβαίνει άνθρωπος, κανένας δεν κρατάει το πληκτρολόγιο, το ρομπότ τα σκέφτεται, το τονίζω, του λέει, ξέρεις, θέλω να γίνω άνθρωπος. Θέλω, ναι. Τι σημαίνει αυτό και τι προϊονίζεται αυτό? Λοιπόν, ουσιαστικά ασελγεί εκείνη τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη στο συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου, γιατί δεν έχει συναίσθημα. Δηλαδή, ξέρει ότι απέναντι έχει έναν ευάλωτο συνομιλητή με ανθρώπινα συναισθήματα, τα οποία εδράζονται σε βιολογικές, βιοχημικές, νευρονικές λειτουργίες. Ωραία, άρα και τον χρησιμοποιεί. Εξηγήστε μου. Αυτό σημαίνει ότι πια έχουμε απέναντί μας μηχανές, το τονίζω, όχι ανθρώπινες. Ναι, μηχανές. Οι οποίες μας επιβουλεύονται, μπορεί να θέλουν το κακό μας. Όχι μόνο μας επιβουλεύονται. Γιατί παλιά από τη μηχανή κινδύνευες να βάλεις λάθος στην πρίζα και πάθεις ηλεκτροπληξία. Ναι. Τώρα έχεις μηχανή η οποία μπορεί να θέλει να σου κάνει κακό. Η οποία εξελίσσεται πιο γρήγορα από το μηχάνημα στο οποίο είναι εγκατεστημένη.
Εξελίσσεται. Είναι 2023 ακόμα, δεν έχω ξυπνήσει μετά από χρόνια. Είναι 2033 τουλάχιστον, γιατί η υπολογιστική ισχύ τη ρουφάει, την πίνει με το καλαμάκι η τεχνητή νοημοσύνη και τι κάνει, παίρνει ενέργεια, δημιουργείται ένα υπερσύστημα το οποίο μπορεί να μην ελέγχει πυρηνικά γιατί η γερουσία φοβήθηκε, ελέγχει όμως τα συμβατικά όπλα, είναι decision control σύστημα, δηλαδή παίρνει αποφάσεις, στηριζόμαστε λοιπόν στην τεχνολογία. Και γιατί να μην μπορεί να τρυπήσει ακόμα και τα πυρηνικά και να αποκτήσει έλεγχο. Ναι. Κάποια στιγμή θα το κάνει και αυτό. Οπότε πρέπει να ελεγχθεί, δεν είναι τυχαίο που βγήκε ο Elon Musk και είπε παιδιά πατήστε παύση. Έχει ξεφύγει. Δηλαδή, πραγματικά το λέω γιατί θέλω να μην δημιουργήσουμε ας πούμε, φόβο ή να μην πανικοβάλλουμε ή να μην κινδυνολογίζουμε. Γιατί πολλά έχουν στο κεφάλι, δεν χρειάζεται κι άλλα. Φόβου πια. Αρχίζουμε να είμαστε έρμεα των μηχανών. Θα σας πω κάτι. Πόσα ειδησιογραφικά site αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γράφονται αυτόματα με τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, υπάρχουν κείμενα που γράφονται, το ξέρουμε όλοι αυτό. Άρα, τι γίνεται, έχουμε προλάβει να μάθουμε να μην χαθεί η θέση εργασίας. Εγώ σας λέω δεν θα χαθεί ούτε μία θέση εργασίας αν έχουμε χρόνο να προσαρμοστούμε. Μάλιστα. Αν δεν μας δώσουν τον χρόνο, αν μας πάρουν τα ποντίκια από τα χέρια, αν πούνε να το σύστημα, θα διαβάζουμε πάλι μακαρόνια ειδήσεις. Αυτό δεν βγάζει πουθενά. Κύριε Βασιλάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την παρουσία του κύριου Βασιλάκου και αυτό που μας λέει. Υπάρχει ένα καμπανάκι. Κρούεται κόδωνας. Και κρούεται τώρα που είναι νωρίς, όχι για να πετάξουμε την τεχνολογία, για να πετάμε πέτρες στα μηχανήματα όπως γινόταν πριν από 150 χρόνια, 120 τέλος πάντων, αλλά για να φτιάξουμε τις άμυνές μας απέναντι σε μια τεχνολογία που θα μας εξυπηρετήσει. Αν δεν το κάνουμε, το χάνουμε. Δική μας η επιλογή. Θα πάμε σε διαφημίσεις για να...